Ο κύριος Υπουργός, κύριος Πίρτσης. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω, κύριε Γουρητά, είναι να ζητήσω την έγκριση των ευρωπαϊκών οργάνων προκειμένου να το δώσουμε στα μέλη της Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Δεν μπορώ να διαβαθμίσω από μόνος μου ένα έγγραφο που στέλνει άλλος και έχει διαβαθμίσει άλλος, ιδιαίτερα όταν αυτός είναι και ευρωπαϊκό όργανο. Αυτό είναι κατανοητό. Πάνω στις επιστολές που μας έχουν στείλει αναφέρει ρητά ότι αυτά που αναφέρατε κι εσείς, προφανώς η Επιτροπή εδώ είναι, δεν είναι δημόσια διαβούλευση, αλλά μεταδίδεται δημόσια και ζωντανά σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, σε αυτό που μπορώ να δεσμευτώ είναι να ζητήσω την έγκριση των ευρωπαϊκών οργάνων και να το έχετε στη διάθεσή σας οι βουλευτές που είναι μέλη των Επιτροπών. Δεν μπορεί τη μία να είστε λάτρης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της νομοθεσίας και την άλλη να μην είστε. Όταν αναφέρετε και πάνω στο κείμενο. Δεν είναι άλλα κάρτα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι άλλα κάρτα. Απλά θα παρακαλούσαμε. Μπορείτε να το δώσετε σε εμάς. Απλά θα παρακαλούσαμε, κύριε Υπουργέ, αυτό να γίνει μέχρι το Σάββατο για να μπορούμε να έχουμε αυτό το εργαλείο. Μας προκαλεί. Θα προσπαθήσω να γίνει μέχρι το Σάββατο. Μας προκαλεί κατάπληξη. Αλλά δεν είναι στο δικό μου χέρι. Γνωρίζετε, κύριε Σπίρτζη, γνωρίζετε ότι έχετε προγραμματίσει να έρθει το νομοσχέδιο, να φέρει το σχέδιο νόμου αυτή την εβδομάδα στη Βουλή. Γιατί δεν μεριμνήσατε να έχει γίνει νωρίτερα, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί το παραμικρό ίχνος πονηρής δεύτερης σκέψης, που δεν σας κρύβω ότι κάνουμε, και όχι μόνο εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι πολίτες που ακούσαν αυτή τη στιγμή τη συζήτηση, διότι εάν είσαστε τόσο έτοιμοι, όπως λέγατε, και τόσες εβδομάδες, μήνες το προετοιμάζατε, αυτό είναι ένα από τα βασικά, μα βασικά έγγραφα, τα οποία έπρεπε να έχει λάβει γνώση και η Επιτροπή, αλλά φυσικά και τα κόμματα, πέρα από τους εμπλεκόμενους φορείς, που βεβαίως είχαμε λίγο νωρίτερα εδώ πέρα για αρκετές ώρες, που εσείς θα το κρίνετε αν πρέπει να ενημερωθούν ή όχι. Αλλά ειδικά για το Κοινοβούλιο, νομίζω ήταν η υποχρέωσή σας να έχετε ημερημνήσεις πολύ νωρίτερα. Κύριος Σπίρτζης. Κυρία Πρόεδρε, εγώ παίρνω το λόγο από εσάς, δεν το παίρνω από τη σημαία. Κύριε Αυγενάκη, είσαστε κόμμα εξουσίας για πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζετε ότι υπάρχει πλήθος εγγράφων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα όργανα της προς την κυβέρνηση καθημερινά. Από πού προκύπτει ότι όταν μία ημερομηνία απάντησης είναι, ξέρω εγώ, το Δεκέμβρη, παραδείγματος χάρη, ότι θα όφιλα εγώ, επειδή είναι το νομοσχέδιο, να είχαμε απαντήσει για ένα έγγραφο ή ένα ερωτηματολόγιο ή οτιδήποτε ζητούν τα ευρωπαϊκά όργανα. Από πού προκύπτει αυτό? Είναι νέα ήθη και έθιμα στην πολιτική ζωή του τόπου? Όχι, κύριε Σπίρτζη, δεν είναι. Λοιπόν, δεν είναι νέα ήθη. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οποιοδήποτε όργανό της μας ζητάει κάτι και είναι διαβαθμισμένο και μας βάζει ημερομηνία το Δεκέμβρη, απαντάμε μέχρι το Δεκέμβρη. Αν δεν προλαβαίνουμε, παίρνουμε και παράταση. Συγκεκριμένο δεν έχουμε πάρει καν παράταση. Κύριε Σπίρτζη, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, επειδή.